Ναουσαίοι και από κρυά, η οποία αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου, χαρακτηρίζεται για τα τρία βασικά της στοιχεία. Για τον ευθορμητισμό των κατοίκων της, για τα σατυρικά της καρναβάλια και για τους Γιαννίτσαρους και τις Μπούλες. Οι Γιαννίτσαροι και οι Μπούλες είναι ένα έθιμο της Ναουσαίικης αποκριάς, μιας περίοδου σάτυρας και ξεφαντώματος. Παρόλα αυτά όμως, καταφέρνει αυτό το δρόμενο της πειθαρχίας και του αυστηρού τελετουργικού να συνυπάρχει αρμονικά στην καρναβαλική περίοδο, χωρίς να αλλοιώνεται ή να ευτελίζεται. Και αυτό οφείλεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ευλαβικά του υπηρέτησαν και του υπηρετούν. Πέρα κοντά στη Νιάουστα, τον πενεμένο τόπο, όπου είναι καταπράσινος, με καστανιές και αμπέλια, και έχει τριγύρω κρυά νερά που λάμπουν σαν κροστάλια, κουπέλεις σαν του μάλαμα και ένα κρασί μουσχάτο. Όποιος το πιει να στένεται, ποτέ δεν αποθαίνει. Δεξιά μεριά ένα βουνό σηκώνεται από τον κάμπο, όπου έχει πάντα στις κορφές τους πάγους και τα χιόνια. Βρεθήκαμε λοιπόν στη Νάουσα για να ακολουθήσουμε το έθιμο της πόλης Γιαννίτσαροι και Μπούλες. Ένα δρόμενο που έρχεται από πολύ μακριά, ίσως και από τα χρόνια της αρχαιότητας, με ρίζες σε πρωτόγονες παγανιστικές τελετές. Το σίγουρο όμως είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων το έθιμο ενσωμάτωσε την τοπική ιστορία της πόλης και συνδέθηκε με τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα με το πεδομάζωμα. Είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο ξεκινά στα 1705, οπότε παρατηρείται το τελευταίο πεδομάζωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Σουλτάνος στέλνει τον Σελιχτάρι των Ανακτόρων Αχμέτ Τσελιμπί να κάνει πεδομάζωμα στην μέχρι τότε προνομιούχο Νάουσα. Οι κάτοικοι αρνούνται να δώσουν παιδιά και βγαίνουν με την αρχηγία του καπετάν Ζήση Καραδήμου στο βουνό στο Βέρμιον. Ο Σουλτάνος στη συνέχεια στέλνει ασκέρια γέγγιδων για να καταστήλει αυτήν την επανάσταση. Σε μάχες που γίνονται νικιούνται οι Έλληνες και μάλιστα σκοτώνεται και ο Ζήσης Καραδήμος με τους δυο γιους του. Αντί μνημοσύνου, οι νέοι της Νάουσας την επόμενη χρονιά, επειδή συνέπεισε το γεγονός αυτό να γίνει την Κυριακή της Αποκριάς, δίνονται με την αρματολική τους στολή και φορώντας στο στήθος τους θώρακα από ασίμια, δηλαδή κέρματα της τότε περίοδου ξενόφερτα από ευρωπαϊκές χώρες ή και από το τουρκικό κράτος, με σκοπό να φυλάξουν το στήθος τους από μαχαιριές, φορώντας επίσης στο πρόσωπό τους τον πρόσωπο, ο οποίος δένεται από ένα κατάλληλο ζουνάρι το ταράμπουλο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλες διαστάσεις, και την περίφημη πάλα, το μακρύ κερτό σπαθί τους, αναπαριστούν όλη αυτήν τη θυσία των παλικαριών αντί μνημοσύνου. Κυριακή πρωί της Αποκριάς. Ανηφορίζουμε την οδό Χατζικουρκούτα στο στραβό πλάτανο για να βρεθούμε στην οδό Ανταρτών, στο σπίτι του Μάκη Καραμίχου, στην κυβωτό του Δρόμενου. Από εκεί θα ξεκινήσουμε την περιπέτειά μας στο έθιμο. Καλώς ορίσατε, εγώ έχω να σας πω. Καλώς ήρθατε στην Άουσα, να περάσετε καλά. Όπως βλέπετε εδώ βλέπουμε ένα δρόμενο Γενίτσαροι και Μπούλες. Πώς δίνεται ένας Γενίτσαρος. Τώρα φοράμε τύπου στανέλα, η οποία αποτελείται από δύο κομμάτια και κουμπώνει μπροστά και πίσω. Δεν είναι τρόπο. Φόρεσε πρώτα την κοντέλα. Κοντέλα είναι αυτό εδώ.
Το πουκάμισο. Το πουκάμισο, ας πούμε, με τα χαρτιά μαζί. Η πουστανέλα τώρα πρέπει, έχει πολύ δουλειά, γιατί πρέπει να είναι εδώ κάτω, για να είναι ευθεία, να είναι ίσα. Με αυστηρή προσήλωση στο τελετουργικό, αλλά και στη λεπτομέρεια της ένδυσης, έτσι όπως η παράδοση το απαιτεί, το έθιμο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μια παράδοση που μετράει αιώνες, καθώς έτσι οι λαοί και οι κοινωνίες πορεύονται στο χρόνο μέσα από την αέναη διαδοχή των γενεών, πατώντας πάντα γερά πάνω στα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Εδώ φορέσαμε τη φουστανέλα, το πισλί, την κοντέλα, τα σίμια, το ζωνάρι, τις μπέτσφες, τις βοδέτες. Ο Γενίτσαρος ντύνεται ανήμερα την Κυριακή της Αποκριάς. Ωστόσο, αυτό που θυμάμαι αρχές της δεκαετίας του 60, τον Γενίτσαρο να ετοιμάζεται από βραδύς του Σαββάτου για να περιμένει ντυμένους τη μάζοξη της επόμενης μέρας. Τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε, καθώς βελτιώθηκαν οι τεχνικές της ένδυσης και έτσι ο Γενίτσαρος προλαβαίνει να ντυθεί το πρωί ανήμερα την Κυριακή της Αποκριάς. Αν και το τελετουργικό παραμένει το ίδιο, χάθηκε η ατμόσφαιρα της τότε εποχής, καθώς λείπουν σήμερα οι διηγήσεις, τα τραγούδια και οι μαρτυρίες από τους παλαιότερους που βρίσκονταν τότε εκεί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Αρκεί όμως που τότε ακούστηκαν και αργότερα καταγράφηκαν. Μαρτυρίες έχουμε τουλάχιστον για τους τρεις τελευταίους αιώνες. Φέρεται ότι ήρθε κατά μαρτυρία του Δημητριάδη από τα Γιάννηνα, φέρνοντας τη στολή των Γιαννιτσαραίων, των Ιωαννίνων, του Αλή Πασιά, δηλαδή φορώντας τσόχινα και ντυμένα μπουτούρια και διάφορα άλλα σχέδια. Αυτά τα αλλάσει ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου λογοθέτης, δήμαρχος τότε της Νάουσας, προύχοντας, εκλεγμένος, καλούμενος μπασμπουγή για την Νάουσα, τα αλλάσει και βάζει την τοπική φορεσιά που φορούσαν οι παλιοί φουστανέλες και φυσικά την ομορφαίνει με τα ασύμια και με οτιδήποτε άλλο. Τον πρόσωπο τον κάνει πρώτη φορά ο Γιάννης Μπλατσιώτης και τον κάνει με γύψο και μέσα με κερί, τα μουστάκια δεν γίνονται με αλογότριχα και κατράμινα. Την τέχνη την παραδίδει και φτάνει προπολεμικά στον Αριστίδη Μπλατσιώτη ή Τζιτζούρο όπως τον έλεγαν χαϊδευτικά. Μετά τη φουστανέλα και την κοντέλα θα μπουν τα στολίδια της φορεσιάς, κιουστέκια στην πλάτη, παϊαντζίδες και αλυσίδες στο πίσω μέρος της φουστανέλας, καθώς και οι τοκάδες που θα ζώσουν γύρω-γύρω τη φουστανέλα. Και βεβαίως τα ασύμια που είναι τα παλαιά νομίσματα μαζί σε σύνολο ενιαίο με τους σταυρούς και τα χαϊμαλιά, που μπορεί να είναι τετράγωνα, τρίγωνα, στρογγυλά ή και σε σχήμα φουσεκιού. Και αυτά τα σύμια στο στήθος μαζί με το γιορτάνι είναι τα κατεξοχήν διακριτά και ξεχωριστά στοιχεία στη φορεσιά του Γενίτσαρου. Σειρά έχει τώρα το δέσιμο του μαντιλιού στο δεξί χέρι. Δένεται και ράβεται στον καρπό, έτσι που να εξέχει από τη μέσα πλευρά του χεριού και όπως το κρατάει ψηλά να φαίνεται σαν να είναι η προέκταση του χεριού του. Το μαντίλι κατά τη διάρκεια του μαζέματος του μπουλουκιού και μέχρι να πάρει ο αρχηγός την άδεια από το δήμαρχο για να βγουν οι πάλες από τα θικάρια δίνει τον όγκο και τον τόνο στην κίνηση του μπουλουκιού. Το ντύσιμο θα τελειώσει με τον Γενίτσαρο να φοράει τον πρόσωπο. Η χρήση του προσωπείου προέρχεται από τη διονυσιακή λατρεία.
διαχωρίζει τον μύστη από τον μη μοιημένο και τον αναδεικνύει ως τον εκπρόσωπο του υπερφυσικού. Και εδώ, στους Γενίτσαρους, λειτουργεί ακριβώς έτσι. Δημιουργεί έναν χαρακτήρα μακριά από τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του μύστη. Με τον πρόσωπο, ο Γενίτσαρος δεν είναι ο εαυτός του, αλλά μια μορφή αγέροχη και ηρωική. Τους οργανοπαίκτες τους τιμούν οι χορευτές. Συνήθως οι οργανοπαίκτες είναι περιφρονημένοι. Όχι. Πώς πας το μέρος του ηθήμου είναι τα όργανα, ο ζουρνάς και το νταούλι. Οι οργανοπαίκτες κατ' εξοχήν ήταν Τούρκοι, τουρκόγιουφτοι. Φημισμένοι ήταν ο Ισίνκας, ο Τζαμαλής και ο Τυφλός Μητώσης. Από αυτούς που έχουμε μαρτυρίες και φωτογραφίες. Και βεβαίως από αυτούς έμαθε ο Μήτρος ο Μπουγετζής, ο Δημήτρος Μπουγετζής, ο Μήτρος ο Χαϊβάνος και έπαιζαν κοντό ζουρνά με μεγάλη καμπάνα τον καλούμενο Τζουρά. Μετά τον πόλεμο δεν είχαμε ζουρνατζίδες και αναγκάστηκε ο οργανοπαίκτης ο Τρίφανης ο Χατζητρίφανης αναγκάστηκε να πάει στην Τζουμαϊά, στην Ηράκλεια Εσερών που έμαθε ότι παίζουν ζουρνά και πήγε ένα μήνα εκεί στην οικογένεια Μίλκα. Και έμαθε το Γιάννη το Μίλκα να παίζει τους Ναουσέικους σκοπούς. Και έτσι ήρθε το 54-55 και μετά έμαθε και το Βαγγέλη τον Ζαβάρο, το Σταύρο τον Μπαζαρέντζη, τα γνωστά πλέον, με τους οποίους ζήσαμε εμείς τώρα και αυτοί είναι μακαρίτες. Συνεχίζουν, έχουν τη σκητάλη. Το μάζεμα του μπουλουκιού έχει ήδη ξεκινήσει. Στους δρόμους ακούγεται ο λυπητερός ήχος του ζουρνά που συνοδεύεται από το βαρύ χτύπο του νταουλιού. Ο ζουρνάς παίζει για το μάζεμα. Ο σκοπός είναι ο ζαλιστός ή το προσκύνημα. Μια μελωδία ελεύθερη ρυθμή που παίζουν οι οργανοπαίκτες μέχρι να ολοκληρωθεί το μάσιμο. Ο Λούκι βρίσκεται τώρα στην οδό Ανταρτών. Ο οργανοπαίκτης θα ανέβει επάνω να ευχηθεί την οικογένεια. Μια συνήθεια έξω από το έθιμο. Αλλά όμως μια παράδοση που άφησε πίσω του σε αυτό το σπίτι ο παππούς του, ο αείμνηστος Βαγγέλης Ψαθάς, που ποτέ δεν το παρέλειψε και ο εγγονός του ποτέ δεν παραλείπει να τη συνεχίζει. Γενίτσαρος βγαίνει στο μπαλκόνι του σπιτιού. Κοιτάει αγέροχα προς τον ουρανό και καλεί τα μέλη του μπουλουκιού να αντιχαιρετήσουν. Κατόπιν τεινάζεται 2-3 φορές με τα χέρια του ανοιχτά και υψωμένα. Το ίδιο θα επαναλάβουν από κάτω και όλα τα μέλη της ομάδας. Και ενώ ο ζουρνάς συνεχίζει τη λυπητερή μελωδία του αποχωρισμού, ο Γενίτσαρος κατεβαίνει στην εξώπορτα. Κάνει το σταυρό του και παίρνει χέρι τους δικούς του ανθρώπους.
αναπηδά τρεις φορές στα δυο του πόδια και τους αποχαιρετά. Στη συνέχεια χαιρετά όλους όσους ήρθαν να τον πάρουν. Τώρα, πιασμένοι δυο-δυο, τραβούν να πάρουν τον επόμενο γενίτσαρο. Το μπουλούκι μαζεύεται με τρόπο ιεραρχικό, από σπίτι σε σπίτι. Στην αρχή ξεκινούν οι νεότεροι, μετά οι παλαιότεροι και τελευταίος ο αρχηγός του μπουλουκιού. Αφού τελειώσει το μάζεμα, όλοι μαζί κινούν για το δημαρχείο. Μπροστά βαδίζουν οι μικροί, κατόπιν οι έφηβοι και πιο πίσω οι παλαιότεροι γενίτσαροι. Στο δρόμο, καθώς προχωρούν, τεινάζονται και κουνούν τα μεταξωτά μαντήλα τους που είναι με τέχνη δεμένα στο δεξί τους χέρι. Ο αρχηγός του μπουλουκιού, που έχει την ευθύνη για το μάζεμα, κάθεται πάντα στο πίσω μέρος, πλάι στους οργανοπαίκτες. Μεσημέρι Κυριακής, ώρα 12. Τα μπουλούκια συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο. Ακόμα και εδώ, τώρα ακούγεται ο λυπητερός ήχος του ζουρνά, καθώς συνεχίζει στον ίδιο μονότονο σκοπό, το προσκύνημα. Σκοπός τους να ζητήσουν την άδεια από το δήμαρχο, ώστε με τις πάλες τους να γυρίσουν τις γειτονιές της πόλης. Πρέπει να πάρουν άδεια για να γυρίσουν τους δρόμους της πόλης και μάλιστα μιας πόλης, το γύρισμα μέσα στην πόλη γίνεται στα όρια της παλιάς πόλης. Δεν βγαίνουν καθόλου έξω σήμερα βέβαια που έχει επεκταθεί η πόλη. Η άδεια ήταν, έπρεπε να δώσει σαφώς ο διοικητής μία άδεια για να είναι ελεύθεροι να περιφερθούν. Και μάλιστα επειδή τότε υπήρχε και ο φόβος ότι θα είναι αντάρτες, κλέφτες παλαιότερα και μακεδονομάχοι τα επόμενα χρόνια, υπήρχε εγγύηση από τους προύχοντες ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ανέβαινε ένας φιλήσυχος Ναουσαίος, έβγαζε ελαφρώς τον πρόσωπο, όχι όπως αυτό που γίνεται εγώ είμαι, διότι ο πρόσωπος τότε δένονταν, δεν ράβονταν. Γι' αυτό και σώζονται τα ζουνάρια. Αν ράβονταν όπως τώρα δεν υπήρχε ζουνάρι παλιό. Και αφού έδωνε την άδεια, ο Τούρκος ξεκινούσαν το τυρόιδο. Οι Γενίτσαροι κοιτούν προς το Δημαρχείο, γέρνουν το κορμί τους πίσω, σηκώνουν τα δυο τους χέρια ψηλά, τεινάζουν το κορμί τους και καθώς ο ήχος από τα σύμια τους διατρέχει το χώρο πέρα ως πέρα, κάνουν γνωστή την παρουσία τους στο δήμαρχο. Ο αρχηγός τους με τη συνοδεία της Μπούλας ανεβαίνει πάνω στο Δημαρχείο για να ζητήσει την άδεια. Το μπουλούκι βρίσκεται σε στάση αναμονής και ανυπομονησίας, καθώς περιμένει το νεύμα του αρχηγού του ότι όλα πήγαν καλά και ότι έχει πάρει την άδεια για να βγάλουν τις πάλες από τα φυκάρια, έτσι ώστε να μπορέσουν να χορέψουν οπλισμένοι στις γειτονιές της πόλης. Και ο χτύπος του νταουλιού θα είναι ακόμα πιο εμφατική την αναμονή όσο η αγωνία κορυφώνεται.
Ο αρχηγός με το δήμαρχο στο πλάι βγαίνει στο παραθύρι και χαιρετά τους συντρόφους του. Αμέσως μετά κάνει νεύμα στο μπουλούκι ότι όλα πήγαν καλά και τότε ο Ζουρνάς θα παίξει τη Ρόιδο, μια πατινάδα που χορεύεται χωρίς πάλες, μόνο με τα μαντήλια που έχουν οι Γενίτσαροι δεμένα στο χέρι τους. Οι πάλες θα βγουν από τα θικάρια αργότερα με το σκοπό του οσπότε παλικάρια, μετά τους χορούς μπροστά στο δημαρχείο. Τις πάλες τις έπαιρναν σκοπούλα βασί. Ήταν η πατινάδα Μπούλα Βασί. Και μόλις κινούσαν για τη στροφή να βγουν εκεί για το Κουτσουφιάνο, από το Λόμο, τότε άρχισε το οσπότε παλικάρια να ζούμε στα στενά. Μόλις λευτερώθηκε όμως η Μακεδονία μας και η Νάουσα στις 17 Οκτωβρίου του 1912, από εκεί και πέρα άρχισε να παίζουν οι Ζουρνάς το οσπότε παλικάρια από τη Δημαρχία με το βγάλισμα της Πάλας και όχι τον Μπούλα Βασί. Ακολουθούν οι χοροί μπροστά στο δημαρχείο. Πρώτος χορός, η Παπαδιά. Η Παπαδιά είναι ο χορός του πρώτου, του αγέροχου, του ανυπότακτου. Είναι ο πιο σημαντικός χορός του δρόμενου. Κυριαρχεί η αμφίδρομη επικοινωνία χορευτή και οργανοπαίκτη, καθώς αμφότεροι ακροβατούν στα όρια των καθιερωμένων χορευτικών και μουσικών μοτίβων και των αυτοσχεδιασμών που κάθε νέα φορά προκύπτουν. Θα χορέψουν και τους άλλους χορούς, Μελεκέ, Σωτήρη, Μουσταμπέικο και Νιζάμπο. Οπωσδήποτε όμως και τη Μακρινίτσα, που είναι ο χορός της Μπούλας, του δεύτερου πρωταγωνιστή του δρόμενου. Είναι ο ιστορικός χορός με τον οποίο οι γυναίκες της Νάουσας με τα παιδιά τους έπεσαν στο βάραθρο του καταράκτη της Αράπιτσας στη θέση του Μπάνι τον Απρίλη του 1822. Με το τέλος των χορών ήρθε επιτέλους η ώρα να βγουν οι πάλες από τα θικάρια. Και καθώς οι πάλες δονούνται ψηλά και σκίζουν τον αέρα, απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη ενέργεια αναμονής και ανυπομονησίας και αναδεικνύει τη θέληση των τελεστών για αγώνα και αντίσταση. Είναι ένα δρόμενο το οποίο έχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο στην ενδυμασία, στο χορό, στο δρομολόγιο. Κάθε γειτονιά, δηλαδή δεν μπορεί να πας από τα Καμένα στην Πουλιάνα και να παίζεις ό,τι να παίξεις στην κατεδράλα της Πουλιάνας. Θα φύγεις από εκεί να βάλεις την προαγγελία του Υψηλάντη. Κάθε δρομολόγιο λοιπόν έχει τη δική του πατινάδα. Σε κάθε γειτονιά γίνεται στάση για χορούς. Χορεύουν Παπαδιά, Λιζάμικο, Νταβέλη, Σωτήρη, Μελεκέ, Μουσταμπέικο ή ό,τι άλλο ζητήσει ο Γενίτσαρος, καθώς χορεύει στη γειτονιά του μπροστά στους δικούς του ανθρώπους και αυτοί με τη σειρά τους δορίζουν τους οργανοπαίκτες. Μετά το Δημαρχείο με την πατινάδα του Σανιδά θα φτάσουν στο Τριώδη, η πρώτη στάση για χορούς, λίγα μόνο μέτρα πιο πέρα. Μουσική
συνεχίσουν προς τη λαϊκή αγορά με την πατινάδα της Χοντροσούγκλας. Λέγεται ότι η πατινάδα της Χοντροσούγκλας είναι αφιερωμένη σε 12 νέους κριτικούς και έναν υπηρώτη που σκοτώθηκαν στο μακεδονικό αγώνα μετά από προδοσία στη θέση Χοντροσούγκλα. Με την ίδια πατινάδα θα φτάσουν χωρίς στάση στα Καμένα. Εδώ γίνεται η δεύτερη στάση για χορούς. Στη συνέχεια, και αφού τελειώσουν οι χοροί, ο Ζουρνάς θα παίξει την πατινάδα της Πουλιάνας, που είναι και το σήμα να ανασυγκροτηθούν και να ανηφορήσουν για την επόμενη γειτονιά, την Πουλιάνα, την παλιά γειτονιά των Αρματολών. Μετά την Πουλιάνα θα περάσουν από τα Βατάνια με την πατινάδα Υψηλάντης, όπου είναι και το σπίτι του συλλόγου τους, και θα κατευθυνθούν προς τον Πόντο, όπου πάλι θα χορέψουν τα παιδιά της γειτονιάς. Εδώ, στον Πόντο, βλέπουμε τον Ανδρέα Τσίτσι να χορεύει παλιά παπαδιά. Όπως ο χορός παπαδιά, έτσι και αυτός είναι ο χορός του πρώτου. Ξεκινά αργά, εκεί όπου ο χορευτής με τους αυτοσχεδιασμούς του βγάζει όλα του τα συναισθήματα. Σταδιακά ο χορός θα γίνει πιο γρήγορος. Μετά τους μεγάλους ακολουθούν οι μικροί χορευτές της γειτονιάς. Ο Γιάννης Κύρκας χορεύει παπαδιά. Οι χοροί στον Πόντο τελείωσαν και με πατινάδα γυρίζουν πάλι πίσω στα Μπατάνια, μετά στα Καμένα, για να φτάσουν στο κιόσκι με την πατινάδα του Μίλη του Περήφανου. Το κιόσκι στο ανατολικό άκρο της πόλης είναι ο πνεύμονας και ο χώρος αναψυχής της. Είναι όμως και τόπος ιστορικός. Είναι χώρος θυσίας Ναουσαίων αγωνιστών. Σε λίγο θα αναχωρήσουν για τον Αγιώργη. Εδώ στη γειτονιά του Αγιώργη τους έχει ήδη προλάβει η νύχτα. Θα φτάσουν με την πατινάδα της Καμπάνας. Ονομάζεται έτσι γιατί παλαιότερα, όταν περνούσε το μπουλούκι, χτυπούσε η καμπάνα της εκκλησιάς του Αγιώργη. Σταλόνια, σε μια μοναδική στιγμή κορύφωσης του δρόμενου, θα βγουν οι πρόσωποι. Εδώ είναι και η τελευταία τους στάση πριν τη διάλυση. Για πρώτη φορά, μετά από μια κοπιαστική μέρα, θα μπορέσουν κάτι να φάνε. Παλιότερα, από το τραπέζι που έστρωνε η γειτονιά, και αργότερα έγινε το τραπέζι με τη φροντίδα του συλλόγου του. Κατόπιν, όπως σε κάθε γειτονιά, θα ακολουθήσουν οι χοροί για να χορέψουν τα παιδιά της γειτονιάς. Εδώ, ο Χρήστος Καραμίχος χορεύει τον Ιζάμικο. Ο Ιζάμικος είναι μια οργανική ρυθμική μελωδία που χορεύεται ομαδικά και κυκλικά. Είναι ο χορός που ξεκινά με αργό τέμπο και σταδιακά γίνεται γρήγορος, με έντονο ρυθμό, περιστροφές και κουδήματα. Ακολουθεί ο χορός Σωτήρης. Εδώ χορεύει ο Σωτήρης Μπιλιούρης. Ο χορός αυτός είναι κυκλικός και χορεύει μόνο ο πρώτος. Χορός που απαιτεί έμπειρο και επιδέξιο χορευτή, με καλή συνεργασία στο ρυθμό με τον Ταούλη. Οι χωρίς τα λόνια τελείωσαν. Το μπουλούκι, χωρίς τους πρόσωπους πια, θα κάνει το δρομολόγιο της διάλυσης. Θα περάσει από τον στραβό πλάτανο, το Τριώδη, τη Λαϊκή Αγορά και θα φτάσει στην πλατεία Διοικητηρίου. Εδώ στείνουν τον τελευταίο χορό, δίνουν τα χέρια και διαλύονται.
την καθαρή Δευτέρα θα ξαναμαζευτούν για να χορέψουν και να γλεντήσουν. Επισκέπτονται τα σπίτια των χορευτών, όπου οι δικοί τους άνθρωποι ετοιμάστηκαν για να τους υποδεχτούν. Τους βλέπουμε τώρα με πατινάδα να φτάνουν στο σπίτι του Μάκη του Καραμίχου, στην οδό Ανταρτών. Το τραπέζι τους περιμένει, με τους μεζέδες, το τσίπουρο και το ξινόμαυρο. Αφού θα κεραστεί το μπουλούκι και όλοι οι παραβρισκόμενοι, τότε θα ακουστούν τα παραδοσιακά τραγούδια της Νάουσας, με το ζουρνά, το νταούλι και τη φωνή του Χρήστου του Τσίτσι. Είναι ο ήχος της Νάουσας, που μόνο αυτή τη στιγμή, σε αυτήν τη γειτονιά, από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να ακουστεί. Το τραγούδι που ακούμε είναι ο Μπολιατζής, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Νάουσας. Στο ζουρνά ο Βαγγέλης Ψαθάς, εγγονός του αξέχαστου Βαγγέλη Ψαθά. Στον ταούλι ο άλλος εγγονός του Βαγγέλη Ψαθά και αυτός Βαγγέλης Ψαθάς. Κι αν με ρωτήσω Μπολιατζής ποια ηλικία φόρμη είσαι. Παράσταση τώρα κορυφώνεται με χορούς και χορευτές που όμως δεν βρίσκεις. Είναι τώρα που ο ήχος του ζωρνά γίνεται απόμακρος στα αυτιά του χορευτή και κυριαρχεί η ψυχή, ο ρυθμός και το ταούλι. Ο χορός είναι ο Μπάι Αποστόλης. Είναι μια μελωδία της Νάουσας σε ρυθμό 2/4 και χορεύεται στα 6 βήματα της αργής γκάιτας, που προοδευτικά γίνεται λίγο. We'll be right back.
κατόπιν ο Στέφανος Καραμίχος θα χορέψει την Παπαδιά. Χορός κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικός και με ταυτόχρονη αλληλεπίδραση του χορευτή με τους οργανοπαίκτες. Είναι ο χορός του πρώτου. Όμως ο πάλε ποτέ πρώτος είναι εδώ, με την μπάλα στο χέρι, που συμβολικά παραδίδει στη νέα γενιά αυτό που υπηρέτησε, αυτό που βίωσε στα χρόνια της δικής του νιώτης, για να πορευτούν και αυτοί οι νεότεροι με τη σειρά τους στο χρόνο της ιστορίας. Αφού χορέψουν τα παιδιά της οικογένειας και της γειτονιάς, καθώς και οι γονείς, το μπουλούκι τραβά για το επόμενο σπίτι. Αργά το βράδυ, μετά τον τελευταίο χορό στο κέντρο της πόλης, είναι η ώρα για το χωρισμό. Η πλατεία διοικητηρίου είναι η τελευταία τους στάση. Εδώ θα χορέψουν και τον τελευταίο χορό, τον Ιζάνικο. Θα το χορέψουν όλοι, ο ένας μετά τον άλλο. Με το τέλος του χορού σχηματίζουν έναν κύκλο, καλούν τον οργανοπαίκτη, θα τον ακουμπήσουν με την μπάλα στο κεφάλι, τον σηκώνουν ψηλά και φωνάζουν «Πάντα άξιος και του χρόνου!». Στη συνέχεια οι πάλες θα χτυπήσουν τη γη με τις μύτες και όλοι μαζί θα πούν «Ό,τι είπαμε και δεν είπαμε, εδώ να μείνει». Είναι η μεταξύ τους συγχώρεση για τυχόν μικροπαρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν αυτές τις μέρες. Έτσι κλείνει ο κύκλος της Ναουσαίκης αποκριάς.